η δική μας. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι του κινηματογράφου είναι βέβαια ευτυχείς, διότι μια ταινία ξαναμπαίνει στη διαδικασία να βάλει τον κόσμο μέσα, να αισθανθεί υπερηφάνεια, ανάταση. Και υπήρχαν, ας πούμε, και οι κριτικές που γραφτήκαν από διάφορους ανθρώπους εδώ, που υπήρξαν υπερβολικά θετικές, έως αρνητικές και κατά παράξενο τρόπο εχθρικές. Το οποίο δεν το κατάλαβα γιατί συνέβη. Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι αυτός ο κινηματογράφος που κάνω εγώ, που έχει, είναι κινηματογράφος της θετικής ενέργειας και το θετικό προτύπων, μπορεί, ας πούμε, στους καιρούς αυτούς να μην είναι της μόδας, να είναι λίγο τα πιο πειραγμένα πράγματα, να βγάζουν τις αρνητικότητες, πράγματα τα οποία εγώ αποφεύγω. Δεν θέλω να τα βάλω σε κίνηση. Εγώ θέλω να βάλω μόνο το καλό σε ενέργεια. Και ξέρετε, σε μια περίοδο όπως είναι αυτή που πάσχει η κοινωνία μας, πάσχει ο ελληνικός κινηματογράφος, το να βοηθάει κανείς στις ελληνικές ταινίες είναι καλό και για αυτούς που γράφουν. Εάν δεν βοηθάει, παραδείγματος χάρη, και στρέφονται με αυτή την παράξενη αρνητικότητα και στέλνουν βέλη, τα αρνητικά βέλη γυρίζουν πίσω αργά ή γρήγορα. Είναι καλό λοιπόν ο καθένας από εμάς να αγαπάει το διπλανό του. Να αγαπάει αυτό. Εμείς ξέρετε με τι πόνο κάναμε αυτή την ταινία. Με τι πόνο. Με πόνο, Ελένη. Δεν μπορείς να διανοηθείς για να γίνει αυτή την ταινία. Τι υδρότα σύθηκε. Τι θυσίες κάναμε και σε τι δύσκολη θέση είμαι ακόμα. Εξαιτίας του αυτό είναι ένα μεγάλο πράγμα. Και σε μια εποχή δύσκολη πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο πράγμα για να πιαστεί ο Έλληνας. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να το βαράει κανείς αδόκιμα. Απρόσεκτα ή ιδιωτελώς. Γιατί δεν κάνει καλό σε κανέναν αυτό. Και ως αποτέλεσμα του πόσο λάθος τοποθετηθήκανε, είναι τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος κατά 95% βγαίνει λυτρωμένος στην ταινία. Γιατί πάνε να το κόψουν αυτό. Έχουν κάποιο λόγο. Τι κερδίζουν. Πόσο καιρό τώρα έχει βγει η ταινία στους κόσμους. Είναι 3 εβδομάδες. Α, είναι 3 εβδομάδες. Και φαντάζομαι ότι περιμένετε κι εσείς και εμείς το ευχόμαστε και τη συνέχειά της, γιατί είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα, να είναι εξίσου δυνατή. Στο εξωτερικό η ταινία. Αμέσως μετά. Αμέσως μετά. Ναι. Δηλαδή. Κοιτάξτε, την ταινία την έχει πάρει η Sony από το Los Angeles για διεθνή διανομή. Περιμένει λοιπόν, περίμενε, η ταινία να δει πώς θα πάει στην Ελλάδα, αν τυχόν, ας πούμε, όπως πάει τώρα για να κάνει, ας πούμε, ένα ρεκόρ εισιτηρίων, αλλιώς το βγάζει στο εξωτερικό ότι αυτή η ταινία. Έτσι δεν είναι, ναι, είναι λογικό αυτό. Πραγματικά η δικιά σας αμοιβή για τον κόπο, σε εισαγωγικά τον όποιο κόπο, γιατί εσάς είναι η χαρά σας αυτή η δημιουργία, αλλά παρόλα αυτά, η δικιά σας η ανταμοιβή ποια είναι? Να πάω κρυφά, μετά από το τέλος μιας προβολής της ταινίας, να μην με βλέπουν οι θεατές και να δω τα μάτια τους. Αν είναι φωτισμένα, κοιμάμαι πάρα πολύ ήρεμα. Δεν το έχετε κάνει αυτό? Το κάνω δεν συνέχεια. Έχετε μπει σε καμία έτσι παράσταση όταν έχει χάσει ο κόσμος και εσείς μαζί να δείτε αντιδράσεις? Μετά, όταν τελειώνει η ταινία, θέλω να δω τι άφησε πάνω στην ψυχή τους. Έχετε κάποιον δικό σας άνθρωπο που να τον εμπιστεύεστε πολύ? Μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τον κινηματογράφο, αλλά να αγαπάει τον κινηματογράφο. Ναι. Τι σας είπε για αυτή την ταινία? Προσπάθησε να μου πει πώς αισθάνθηκε και δεν μπορούσε να μου πει από τους λυγμούς. Έχετε εδώ πέρα μέσα την επόμενη ταινία, όπως σας ρώτησα την προηγούμενη φορά που τα είπαμε? Δυσκολεύομαι αυτή τη στιγμή να ξαναμπω σε μια διαδικασία να κάνω ταινία, γιατί έχει πίσω της αυτή εδώ ουρά. Πρέπει πράγματα, υποχρεώσεις που έχουμε να τις καλύψουμε. Και είναι τόσο βαρύ αυτό το πράγμα που έχουμε να καλύψουμε, που δεν πάει το μυαλό μου ότι μπορώ να ξανακάνω ταινία. Μην το λέτε αυτό. Αλλά παίρνω δύναμη από τα χιλιάδες μηνύματα που παίρνω από τους ανθρώπους που βλέπουν την ταινία, Ελένη. Παίρνω δύναμη, αγάπη μου. Με το Λάκη τελικά είσαστε κάτι παραπάνω από φίλοι. Ναι, παραπάνω από φίλοι. Γι' αυτό σε όλες μου τις δουλειές είναι μέσα. Χάρηκα πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε. Κι εγώ.